ενδεικτική παρουσίαση και μάλιστα μπορούμε να πούμε επικεντρωμένη στην πιο τελευταία δουλειά του καλλιτέχνη. Η δουλειά που κάναμε με το Ίδρυμα Κωστόπουλου στην Εθνική Πινακοθήκη ήταν μια αναδρομική έκθεση, πολύ μεγαλύτερη βέβαια, και κατά συνέπεια έδειχνε μια πολύ μεγάλη πορεία, όλη του την πορεία. Εδώ τα πράγματα νομίζω ότι συνοψίζουν αυτή τη διαδρομή και αισθάνομαι ότι είναι επιλεγμένα για να τονίσουν τη συμμετοχή του Λουκά Σαμαρά στο ελληνικό περίπτωμα. Δεν θα έπρεπε αυτή η έκθεση να έχει γίνει, αν όχι με αυτά τα έργα, αρκετά χρόνια πριν. Δηλαδή η κεντρική στιγμή του Λουκά Σαμαρά, η κεντρική στιγμή στο έργο του, εννοώ, θα μπορούσε να έχει μια πολύ πολύ δυνατή αίσθηση στην Biennale της Βενετίας πριν από κάποια χρόνια. Ρωτώ κιόλα, δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα πολύ γενικό ζήτημα που αφορά όχι μόνο το ελληνικό περίπτερο. Για καλλιτέχνες όπως ο Λουκά Σαμαρά, που είναι νέοι. Νέοι στο λόγο τους, νέοι στον τρόπο που διαχειρίζονται το έργο τους. Πάντως η έκθεση δεν παρουσιάζεται ότι... ως η νέα του δουλειά, όπως είπατε και εσείς. Δηλαδή δεν βλέπουμε αυτό που έκανε τώρα σε μία εγκατάσταση, βλέπουμε αυτή την αντίληψη, όπως διάλεξε να κάνει ο επιμελητής ο κ. Χίκς, μιας διαδρομής ουσιαστικά που ενδεχομένως καταλήγει σε κάποια από τα τελευταία του έργα. Πιστεύω ειλικρινά ότι με αυτό το έργο ο Λουκάς Σαμαράς δείχνει ότι μπορεί να είναι παραδοσιακός, ευαίσθητος, σημαντικός καλλιτέχνης, ένας καλλιτέχνης κατά συνέπεια χωρίς ηλικία, τι σημασία έχει αν είναι τώρα και αν όχι νωρίτερα, και συγχρόνως ένας καλλιτέχνης που διαχειρίζεται τον λόγο μέσα στην πιο σύγχρονη του εκδοχή. Έχουμε ένα έργο που συμμετέχουν 24 πρόσωπα και μέσα σε αυτά είσαι και εσύ. Και τα πρόσωπα αυτά στο βίντεο είναι πρόσωπα που ο Λουκάς Σαμαράς θεωρεί ότι έχει μια συνομιλία, μια σχέση. Ο Λουκάς Σαμαράς έχει μια, όπως ξέρουμε, πολύ ειδική σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Με τους, ας τους πούμε, συνομιλητές, αλλά με μια πολύ ευρύτερη έννοια. Οι άνθρωποι που βλέπετε εδώ, και λιγότερο από όλους ίσως εγώ, έχουν παίξει κάποιο ρόλο στη ζωή του, είτε γιατί είναι καλλιτέχνες με τους οποίους υπήρξε συνοδοιπόρος, είτε γιατί είναι οι άνθρωποι της γκαλερί Πέις Βίλτενστάιν, είτε γιατί είναι συγγενικά του και φιλικά του πρόσωπα. Λοιπόν, επειδή οι προσωπικές σχέσεις που δημιουργούνται και με αφορμή μερικές φορές το έργο τέχνης, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, αυτές φωτίζονται περισσότερο, δημιουργούν και στο θεατή μια συγκίνηση επιπλέον, πέρα από την αισθητική αξία του έργου ή την όποια άλλη. Νομίζω ότι είναι μία από τις ωραιότερες ενότητες μέσα εδώ. Έχω την εντύπωση δε ότι και αν ήταν μόνο αυτή, είναι προσωπική μου γνώμη, θα ήταν ένα υπέροχο έργο. Αυτό που ουσιαστικά κάνει ο Λουκάς Σαμαράς είναι να μαγνητοσκοπεί, να καταγράφει τις αντιδράσεις των συγκεκριμένων, οι οποίοι κοιτάζουν τον ίδιο, την κεντρική οθόνη του εκδυσιαστή. Πιστεύω ότι αυτό το έργο δίνει ένα πολύ μεγάλο μήνυμα. Καταρχήν, εγώ το διαβάζω όπως διαβάζω μέσα σε μια εκκλησία, για να είμαι ειλικρινής, τις αγιογραφίες, τα τέμπλα. Πάντα το κεντρικό θέμα δεν είναι οι Άγιοι, όπως ξέρουμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Λουκάς Σαμαράς είναι ένας σύγχρονος ασκητής, ένας αναχωρητής. Ο τίτλος του έργου, για να τον ακούσουμε και να τον καταλάβουμε, που βγαίνει από τη λέξη εκδίωμαι, έτσι, που σημαίνει ότι γδύνομαι ουσιαστικά. Και αυτό που βλέπουμε να κάνει ο ίδιος είναι πλέον να αφαιρεί φύλλα σχεδόν από την ίδια του την ύπαρξη, σαν να εξαϊλώνεται στο τέλος, σαν να μένει δηλαδή μόνο ένα πνευματικό στοιχείο και σχεδόν καθόλου σωματικό. Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως αυτό το τετατέτ των ανθρώπων με τον ίδιο, γιατί είναι ένα τετατέτ, εν τη απουσία του πάντα. Οι άνθρωποι, όπως βλέπετε, είναι κυρίως, είναι καταρχήν σιωπηλοί, σκεπτικοί. Κάπου-κάπου ίσως έχουν ένα μηδίαιμα τρυφερότητος, ίσως γιατί γνωρίζουν τον ίδιο και το έργο του, ίσως γιατί αυτό που βλέπουν τους οδηγεί εκεί. Πάντως εγώ αυτό το διάβασα σαν ένα κύκλο ζωής και σαν έναν ιδιαίτερο τρόπο να προσεγγίσει ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης τον έξω κόσμο. Βεβαίως ο έξω κόσμος για αυτόν δεν μπορεί να είναι ο έξω κόσμος που είναι για μας. Ήδη η επικοινωνία με το πιο κοντινό του περιβάλλον νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολη και ίσως είναι αρκετά δύσκολη γιατί είναι ουσιαστική. Είναι πραγματικά σημαντική. Για μένα το
η εικόνα του Λουκά Σαμαρά, αυτό που εσείς ονομάζετε εξαήλωση, ίσως είναι και ο κύκλος της ζωής. Εγώ το είδα σαν να γίνεται ο ίδιος μια σφαίρα στο τέλος, ένας κόσμος, ένας κεντρικός πλανήτης, γύρω από τον οποίο γυρνάνε όλοι αυτοί. Ωραία, λοιπόν, με αυτό να τελειώσουμε, που είναι και πολύ ωραίο, έτσι, και μας ησυχάζει. Ευχαριστώ. Εγώ δεν περίμενα ότι θα βρω αυτού του τύπου την εγκατάσταση στο Κυπριακό περιπτώριο, για να μην ειλικρινείς. Παρότι λίγο ήξερα την ιδέα σου και είχα δει και ένα άλλο μέρος στη Θεσσαλονίκη, στο Κόδρα Πέρσι. Τι έχει τραβήξει καταρχήν για να γίνει όλη αυτή η υπόθεση? Δεν ήταν απλό. Καθόλου απλό. Η δυσκολία ήταν ότι όλα τα στοιχεία του έργου είναι απαγορευμένα. Οι Φοίνικες έχουν απαγορευτεί από τρίτες χώρες να μεταφερθούν στην Ευρώπη. Οι κόμπρες απαγορευόντουσαν γιατί είναι από τα πιο επικίνδυνα ερπετά και πολλά άλλα στοιχεία του έργου. Η φωτογραφία που είναι πίσω μας, που δείχνει αυτό το πολεμικό τουρκικό πλοίο, έτσι, με τον Φοίνικα μπροστά, έχει μια σημασία προφανώς. Δηλαδή, εδώ, σε αυτό το δωμάτιο τουλάχιστον, έχουμε μια εικόνα που δίνει την πολιτική, καθαρά πολιτική σημασία των μεταφορών και των συμβολισμών. Για πες μας λίγο γι' αυτό. Ναι, βρίσκεται στο λιμάνι της Κερίνιας το 2006. Εισήχθησαν χιλιάδες Φοίνικες από την Αίγυπτο, από την Αλεξάνδρεια συγκεκριμένα. Φυτευθήκανε και αρχίσανε μετά την δεντροφύτευση, αρχίσανε οι φήμες για αυγά κόμπρας και για κόμπρες. Ναι. Ότι κάποιοι είχαν δει κόμπρες. Τι έκανες με όλα αυτά τα στοιχεία που είναι ωραία δεμένα, το βίντεο, οι Φοίνικες, λίγο απ' όλα, αλλά όλα μαζί είναι μια πολύ δυνατή ενότητα. Είναι μια ιστορία που από το 2006 με απασχολούσε μέχρι που έγινε στο Παρίσι, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας και που η Κύπρος πήρε μέρος σε αυτή την έκθεση. Και εκεί πρωτοπαρουσίασα την ιστορία, με διαφορετικό τρόπο βέβαια, γιατί αυτό το έργο πια έχει εξελιχθεί και έχει ολοκληρωθεί από ό,τι καταλαβαίνω και αισθάνομαι. Και ελπίζω να λέει έτσι, γιατί δουλεύω 3 χρόνια πάνω σε αυτό το project. Αλλά και πάλι, αν δεν είναι έτσι και υπάρχει συνέχεια, θα το συνεχίσω γιατί είναι το αγαπημένο μου project. Φαίνεται, κάθε φορά, το κάθε μέρος που βλέπω είναι άλλο. Ας πούμε, εδώ τώρα βλέπουμε τη συνέντευξη του ανθρώπου, ο οποίος μας λέει τι. Είναι ο Σατί, ο οποίος είναι Τουρκοκύπριος και είναι ο άνθρωπος που προδέφερε τους Φοίνικες στην τουρκοκυπριακή πλευρά. Και ο οποίος και αυτός είχε τη δική του ιστορία. Μάλιστα. Όλοι οι ήρωες του έργου έχουν τη δική τους ιστορία. Δηλαδή, ενώ έφερε τους Φοίνικες στους φοιτητές, έδωσε το τιμολόγιο στο Δήμο της Κερίνιας. Μάλιστα. Ο Δήμος της Κερίνιας πήρε το τιμολόγιο, πήρε τα στοιχεία όλα από πού έφερε ο Σατί τους Φοίνικες και βάλανε ένα υπάλληλο του Δήμου, βγάλανε δηλαδή το Σατί απ' έξω από την ιστορία και τον στείλανε για να φέρει τους Φοίνικες για να πληρώσουν λιγότερα λεφτά ή για κάνανε προσφορές για να δούνε. Τι παίζεται πίσω από το εμπόριο του Φοίνικα, έτσι. Ναι, έγινε μεγάλο σκανδαλό τότε, τον ταλαιπωρήσανε πολύ. Η ιστορία του έχει φοβερό ενδιαφέρον γιατί βλέπουμε ένα Τουρκοκύπριο πια, όχι μόνο Ελληνοκύπριους που ξέρουμε τις ιστορίες του. Rakiplerimdi. Piyasada her şeyde olduğu gibi burada da rakiplerimiz oldu. Ve rakipler, onlar da ağaç getirmeye başladı. Fakat onların genel bilgisi olmadığı için bana pek rekabet edemiyorlardı. Bu arada belediyeye ağaç vermek için teklifte bulundum. Teklifte bulunurken firmanın kendi faturasını, invoice'ini, proformasını vermekte bir sakınca görmedim. Ve bunlar üstündeki adresi alıp direkt temasa geçip kendileri ithal ettiler. Bu arada rakiplerimiz benim çok iyi satışlarımdan rahatsız olmuş olacaklar ki piyasaya bir kobra yılanı hikayesi çıkardılar. Öyle ilginç bir hikaye ki. Έχουμε το βίντεο όπου έχεις καταγράψει τη μεταφορά
τον περίπατο του Φίνικα μέσα στα κανάλια καθημερινά, μέχρι και τις 7 του μήνα. Ωραία, ναι. Όπου είναι σαν όπλο, έχει τοποθετηθεί σαν πολυβόλογο ναι. στο καραβάκι, το οποίο λοιπόν περιφέρεται και εσύ αυτό το έχεις βιντεοσκοπήσει ήδη και συμμετέχει στην έκθεση. Άρα έχουμε το σύμβολο το οποίο κυκλοφορεί μέσα στη Βενετία και δηλώνει. Για όποιον βέβαια έχει δει την έκθεση, έχει πολύ ενδιαφέρον ότι θα συναντήσει το καραβάκι έξω. Και οι περισσότεροι που έρχονται εδώ καταλαβαίνουν, δεν υπάρχει καμία διαφήμιση στο καράβι, δεν γράφει τίποτα. Ούτε Κύπρο. Και λένε, αυτό είναι ούτε, ο ύποπτο. Ούτε ρούμορ, τίποτα δεν γράφει. Κανένα από του performers δεν φέρει πάνω του κάτι που να λέει ότι είναι από το Κυπριακό περίπτερο ή είναι από αυτό το συγκεκριμένο project. Ναι, είναι. Αυτό είναι μια επιλογή που έγινε συνειδητά. Θελήσαμε να μην διαφημίσουμε τίποτα και να αφήσουμε το πράγμα να εξελιχθεί μόνο του. Να το ανακαλύψει κανεί. Τώρα, θέλω λίγο για αυτό το δωμάτιο που είδαμε τους Ινδούς να κάθονται πριν λίγο και που τους συναντήσαμε ή τους συναντάμε κάθε τρεις και λίγο, γιατί τα performance είναι ανακυκλούμενα, ναι, έτσι. Ναι. Τους συναντάμε λοιπόν και έξω από το Παλάτσο Γκράσι να στείνονται να παίζουν... Σε 22 πηγάδια. Σε 22 πηγάδια. Στην πόλη, λόγω της ιστορίας με τις κόμπρες και λόγω του ότι η κόμπρα δεν καταλαβαίνει την πολιτική κατάσταση, φεύγει από το ένα μέρος, τη μία πλευρά και... Πηγαίνει στην άλλη, δηλαδή το νησί είναι έτοιμο να γεμίσει με κόμπρες, αν αυτή η ιστορία ισχύει. Ναι. Πρέπει να σκεφτώ πώς μπορεί να υπάρξει μια λύση σε αυτό το πράγμα με τις κόμπρες. Ναι. Και το μυαλό μου φυσικά πήγε στην Ινδία. Ο Ινδός αυτός είναι ο αρχηγητευτής στην Ινδία και αντιπροσωπεύει 1 εκατομμύριο Ινδούς, γητευτές, οι οποίοι τους έχουν απαγορεύσει, τους αφήσανε χωρίς δουλειά. 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Και δεν μπορούν να τους βρουν δουλειά και κάνουν διαδηλώσεις παντού. Δηλαδή, ο Ραχτήμ, συγκεκριμένα που είναι αρχηγητευτής, αν βάλεις το όνομά του, θα βγουν διάφορα κανάλια, CNN, Al Jazeera. Είναι ο άνθρωπος που αντιπροσωπεύει τους 1 εκατομμύριο γητευτές. Alors, quel est l'idée générale sur l'œuvre de Socrate Socratus? Quand on m'a confié le commissariat du pavillon chypriote, j'ai pensé à Socrate Socratus. Parce qu'il me semblait que c'était un des rares artistes qui savait parler de la question chypriote, donc cette question politique très, très lourde, de façon métaphorique. Il a élaboré un projet pour Venise en plusieurs parties, dans le pavillon chypriote, où il expose des palmiers égyptiens, des photographies de la partie nord de Chypre, et une documentation liée à la préparation du projet. Il a imaginé une pièce dans laquelle un charmeur de serpents indien va vivre pendant toute la durée de la biennale. Donc ce sont des éléments très forts, le palmier, les serpents, et tout cela vient d'une histoire, un fait divers qui a eu lieu à Chypre en 2006. Des palmiers avaient été importés dans la partie nord de Chypre et la rumeur disait que ces palmiers contenaient des œufs de cobra et que ces œufs avaient éclos et que des serpents étaient en train d'envahir l'île. Les serpents ne connaissent pas de frontières politiques. Donc la rumeur a couru que ces serpents allaient se répandre sur la totalité de l'île. C'est une histoire d'ailleurs qui renvoie à un mythe chypriote beaucoup plus ancien, où des serpents auraient envahi l'île de Chypre et auraient été mangés par des chats. Donc toute cette histoire autour de la rumeur, de la question des serpents et des palmiers, qui sont incarnés par un bateau qui circule dans Venise, qui transporte un palmier, qui est comme comme un canon un petit peu menaçant. Donc ce palmier, c'est un peu l'élément étranger, l'élément qui fait peur. C'est une métaphore de l'immigrant, de celui qui doit trouver un endroit pour vivre, qui est déraciné et qui doit reprendre des racines ailleurs. Et ce palmier, il erre dans Venise et on pense qu'il va être planté, mais on ne sait pas où. Donc la métaphore de ce palmier est très importante.
Et les serpents sont aussi présents dans la ville à travers des charmeurs de serpents qui sont les seuls à pouvoir les sortir de leur cachette. Ces charmeurs de serpents, donc l'un d'entre eux va vivre pendant toute la durée de la biennale dans le pavillon. D'accord. Mais qu'est-ce que c'est ça que vous adressez sur l'idée et alors la manière que Socrates a à faire cette œuvre? Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'il a cherché à ne pas réduire cette question politique à l'île de Chypre seule. C'est une question politique beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Et à travers l'ouverture qui est matérialisée dans le pavillon par une véritable ouverture à travers une vitre sur la chambre du charmeur de serpents indien, à travers cette ouverture, il matérialise la nécessité d'étendre cette question politique à d'autres pays dans le monde. Oui, ça, c'est quelque chose de très important pour que le Chypre ne reste pas cantonné à sa propre histoire.